αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους αρκετό τρελό για να αλλάξει τον κόσμο είναι αυτοί που τον αλλάζουν. Ο Καζαντζάκης τους έλεγε οι κουζουλοί. Είναι αυτοί που ρωτάνε γιατί όχι. Γιατί να μην το δοκιμάζουν. Φιλία, μια μαγική έννοια. Λέω στο καινούργιο βιβλίο και δεν είναι του ξενάκι, είναι του Jim Rohn αυτό. Φίλοι είναι αυτοί που ξέρουν τα πάντα για σένα και εξακολουθούν να σε αγαπάνε. Φίλοι είναι αυτοί που ξέρουν τα πάντα για σένα και παρόλα αυτά εξακολουθούν να σε αγαπάνε. Γι' αυτό είναι τόσο ιερός ο θεσμός της φιλίας. Η φιλία την είναι η οικογένεια που επιλέγω. Θέλω να βάλω ένα βιντεάκι να δείτε. Ένα ηχητικό μήνυμα. Είναι ο φίλος μου Ηλίας ο Καραβιπέρης. Πολύ καλός φίλος. Έχει την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Οι Νικητές, το οποίο ουσιαστικά είναι για νέα παιδιά. Είναι εξαιρετικό. Και κάποια στιγμή μου αφήνει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή μου και λέει το εξής. Στέφανα, καλημέρα. Εύχομαι να είσαι καλά, να περνάς όμορφα, να έχεις απολαύσει το καλοκαίρι σου. Τα καλύτερα από ψυχές για το καινούργιο παιδάκι σου που θα κυκλοφορεί ελεύθερο σε λίγες μέρες. Θέλω να σου πω ότι έχω την αίσθηση ότι από ό,τι έχεις γράψει μάλλον θα είναι αυτό που θα μ' αγγίξει παθύτερα. Ήδη βούρκωσα από το απόσπασμα που μας έστειλες εκεί στην ομαδική. Και επειδή είναι το timing αυτό, προχθές ανέβαινα στη μηχανή και τον οπανέβαινα, βγήκε πολύ από την ψυχή μου και λέω, ρε Λιακό, μήπως έχει έρθει τη στιγμή να κάνουμε πλήρη ειρήνη, να τα βρούμε ολοκληρωτικά. Οπότε με πετυχαίνει μάλλον και σε ιδανικό timing. Ό,τι καλύτερο ψυχής αγαπημένη μου, φιλιά στη Μαρία, φιλιά στα κορίτσια σου, φιλιά στη Μανούλα και θα τα βρούμε σύντομα από κοντά σίγουρα στον Ντζέμι. Big hug, love you. Πέρα ότι τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα από το να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει καλύτερα να νιώσουμε από το να μην σκεφτόμαστε συνέχεια τον εαυτό μας και την παρτάρα μας. Και λέει εδώ πέρα από το πρώτο το δώρο, λέει, ουσιαστικά λέει τι λέει, ότι η ποιότητα της αγάπης είναι αντιστρόφως ανάλογη από τις προϋποθέσεις που θέτεις. Η ποιότητα της αγάπης είναι αντιστρόφως ανάλογη από τις προϋποθέσεις που θέτεις. Γι' αυτό και η τέλεια αγάπη είναι η αγάπη των γονιών για τα παιδιά, γιατί τα αγαπάνε ούτως ή άλλως. Φανταστείτε πόσο ωραία είναι να πάρετε τηλέφωνο ένα φίλο σας και όταν κάποια στιγμή του μιλήσετε και σας πει, έλα τι είναι, τι θέλεις, τίποτα, πήρα να δάνεις καλά. Έγκρα από την επιτυχία, η επιτυχία στη χώρα μας έχει και ένα αρνητικό περιεχόμενο, ένα αρνητικό connotation. Αν κάποιος είναι επιτυχημένος, κάτι δεν έχει κάνει καλά. Έχει πατήσει επιπτωμάτων, τα χρήματα είναι βρώμικα και με όλες αυτές τις πεπιθήσεις άντε να πετύχεις. Ο Νάιτιγκελ είχε πει ένα καταπληκτικό ορισμό για την επιτυχία. Είχε πει ότι η επιτυχία είναι η σταδιακή εκπλήρωση ενός αξιόλογου ιδανικού. Η επιτυχία είναι η σταδιακή εκπλήρωση ενός αξιόλογου ιδανικού στόχου ή οτιδήποτε άλλο. Αριστερά είναι ο κόσμος πώς νομίζει ότι είναι επιτυχία. Μπαμ και πέτυχα. Δεξιά είναι πώς είναι η επιτυχία. Η επιτυχία είναι το ταξίδι. Τι από το νερό πεθαίνεις. Είναι το πιο τυποποιημένο προϊόν της αγοράς και όμως ο τύπος κατάφερε να διαφοροποιηθεί στο μπουκαλάκι το νερό που πουλιέται και πουλιέται και 50 λεπτά. Γιατί όχι. Και εδώ κάποια στιγμή στο βιβλίο, και φυσικά δεν είναι δικό μου και αυτό, για να νίκεις στο 1% πρέπει να μην κάνεις αυτό που κάνει το 99%. Για να νίκω στο 1% πρέπει να μην κάνω αυτό που κάνει το 99%. Στη χώρα μας έχουμε πολλά καλά, έχουμε και ένα κακό. Πάντα φταίει κάποιος άλλος για μας. Συνήθως οι κυβερνήσεις, οι γονείς μας και στη λίστα πρώτη είναι η πρώην μας. Εκλασική περίπτωση, έτσι το ξέρετε αυτό το πράγμα. Μιλάω και για τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Κι όμως τελικά δεν ενηλικιώνομαι στα 18 μου. Μήπως ενηλικιώνομαι όταν αναλάβω πλήρη ευθύνη για τη ζωή μου και καταλάβω ότι είμαι εδώ πέρα που είμαι λόγω των επιλογών που έκανα ή δεν έκανα. Γιατί όχι. Ο τύπος, το ξαναλέω, διαφοροποιήθηκε στο πιο τυποποιημένο προϊόν της αγοράς. Νέοι όσοι είστε, μπορεί να κάτσετε ο κλαδόν στο διάδρομο για να μπουν και οι υπόλοιποι. Μόνο εσύ μπορεί να το δημιουργήσεις. Κανείς δεν μπορεί να μου δώσει τον αυτοσεβασμό μου, ούτε ο ίδιος ο Θεός. Πρέπει εγώ να τον δημιουργήσω με αυτά που κάνω και αυτά τα οποία δεν κάνω. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Είναι ένα βιντεάκι από την Καμάλα Χάρις, την υποψήφια στις ΗΠΑ για πρόεδρος.
Σας κάνω μια πολύ μικρή μετάφραση, δεν είναι μεταφρασμένο, είναι μισό λεπτό μόνο το βιντεάκι. Τη ρωτάει η δημοσιογράφος του CNN, λέει ο αντίπαλός, προφανώς ο Τραμπ, ότι πλέον το γύρισες και το παίζεις μαύρη για να κερδίσεις ψήφους. Και θέλω να σας δείξω με τι εκπληκτικό τρόπο και ανυπέρβλητο αυτοσεβασμό απάντησε ή δεν απάντησε. What I want to ask you about is what he said last month. He suggested that you happened to turn black recently for political purposes, questioning a core part of your identity. Yeah. Any same old tired playbook. Next question, please. That's it? That's it. Okay. Αρνήθηκε να απαντήσει. Είπε same old tired textbook. Σαν να λέμε παλιά ξινά στα φύλλα. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Είπε ο Βίκτορ Φράγκλ, ο επιζήσας του ολοκαυτώματος αυτός ο ψυχίατρος, ο οποίος είπε και πει το εξής σημαντικό, πολύ σημαντικό. Υπάρχει, λέει, το γεγονός. Υπάρχει απάντησή μου στο γεγονός. Άρα σου κάνει μια ερώτηση κάποιος. Έχεις να απαντήσεις. Ή βάλτε στα παπούτσια σας οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Λέει, ανάμεσα στο γεγονός και στην απάντησή σου στο γεγονός, είναι άλλες επιλογές. Είναι η ωριμότητά σου, ο αυτοσεβασμός σου, η ευθυκρισία σου, η υπομονή και η ανοχή σου. Και προσέξτε τώρα αυτό που έρχεται, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Λέει, ανάμεσα στο γεγονός και την απάντηση στο γεγονός, δεν επιλέγεις μόνο τις επιλογές σου. Επιλέγεις ποιος θες να είσαι. Ανάμεσα στο γεγονός και στην απάντηση μου στο γεγονός, δεν επιλέγω τις επιλογές μου, επιλέγω ποιος θέλω να είμαι και ποιος θέλω να γίνω. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για να ξεπετάω τη ζωή μου μηχανικά, οργισμένα, θυμωμένα. Βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό και λες τώρα ποιος θέλω να είμαι. Αυτό που θέλω να κάνω συνάδει με αυτό που θέλω να είμαι. Εάν συνάδει κάτω. Ότι κάθε πράξη και δράση μου, κάθε φορά που κάνω κάτι, όσο μικρό και να φαίνεται, ψηφίζω ποιος θέλω να είμαι. Κάθε φορά που κάνω κάτι είναι μια ψήφος για το ποιος θέλω να είμαι. Πριν από μια εβδομάδα κατέρευσε η μεγάλη Μαρινέλα στα 86 της χρόνια και μακάρι να φτάσουμε όλοι στα 86, στο σανίδι, στο σκοπό της ζωής μας, είναι ευλογία. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Θα κερδίσω κάτι αν δω το βιντεάκι ενός 86χρονου ανθρώπου ουσιαστικά που καταραίει? Θα μου προσθέσει κάτι? Αν μου προσθέσει, να το κάνω. Εάν δεν μου προσθέτει και αν δεν συνάδει με αυτό που θέλω να είμαι, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω. Είναι η κλασική ιστορία με το δάσκαλο του Ζεν που έλεγε ότι μέσα έχουμε δύο λύκους, τον καλό και τον κακό το λύκο. Και λέει ο πιτσιρικάς, ποιος θα κερδίζει? Αυτόν που ταΐζει περισσότερο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που να λέει το πρωί θέλω να καταστρέψω τη ζωή μου συνειδητά. Πολλοί όμως, επειδή το υποσυνείδητο δεν το έχουμε κάνει συνειδητό, καταστρέφουμε τη ζωή μας.